Είναι βασικό. Το μήνυμα που σου δίνω είναι ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλοι οι συνάδελφοι και από συναδέλφους που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, έχουν αντιληφθεί ότι είναι περί πολιτικής δίωξης. Αυτή η πολιτική δίωξη του Τσαμπουκάς, η παρανομία δεν θα περάσει. Θα είμαστε δίπλα σου, όλοι μαζί, και θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πραξικόπημα, την απόπειρα πραξικόπηματος. Χρησιμοποιούν ένα νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε, φαίνεται, επίτηδες, μετά τη δήθεν πράξη η οποία τελέστηκε. Χρησιμοποιούν λοιπόν ένα νόμο που ψηφίστηκε εκ των υστέρων και φαίνεται το χτίσανε για αυτή τη δουλειά, γιατί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το λαό της Μακεδονίας, και προσπαθούν να σε δικάσουν. Γιατί? Γιατί δεν εκτέλεσες έναν οικογενειάρχη ο οποίος ήταν στην εντατική και έπρεπε, όπως κάνουν οι σπράκτες των τραπεζών που υπηρετούν το μνημόνιο και την πολιτική της κυβέρνησης, θα έπρεπε λοιπόν να του δώσει τη χαριστική βολή. Αυτό δεν περνάει. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλη την κοινοβουλευτική ομάδα, εσένα ιδιαίτερα. Εμείς θα μείνουμε όρθιοι, θα στηρίξουμε ό,τι άδικο είναι εις βάρος του λαού, θα στηρίξουμε την αδικία, όπως είπες προηγουμένως, εδώ θα μπουκάνουν σε λίγο οι τράπεζες στα σπίτια μας, στα σπίτια των φτωχών ανθρώπων. Εμείς στηρίζουμε το άδικο και το φτωχό λαό, τον απλό λαό. Δεν κάναμε έγκλημα, δεν κλέψαμε, δεν ληστέψαμε, δεν εξαπατήσαμε, βοηθήσαμε έναν άνθρωπο που πήγε, ήταν ένα βήμα πριν από το θάνατο, πέθανε, έκλεισε την επιχείρηση. Είχαμε τη γνωμοδότηση του δικηγόρου, δεν υπήρχε δόλος, δεν τον ήξερα και σήμερα καταδικάζουμε. Όταν άλλοι δικαιώνονται ή αθώνονται για πράξεις εγκληματικές. Και το βασικό είναι ότι πάνε να χρησιμοποιήσουν ένα νόμο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την ιδιότητα του νομάρχη.